όπως και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Προς στιγμή να νομίζεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα μεγάλο, τεράστιο κήπο. Στον κήπο αυτό συνάντησα την ουρανία. Εσύ εδώ, μου λέει, έκπληκτη. Ήμουν φοιτήτριά σας πριν από 6 χρόνια στη Μάντιο, στο τμήμα κοινωνιολογίας. Και μ' αγκαλιάζει, συγκινημένη, με φυλάει, τι γυρεύετε εδώ, με ρωτάει. Και της εξηγούμε ότι προσπαθούμε να καταγράψουμε την εικόνα της ψυχικής διαταραχής για την τηλεόραση. Και το τι σημαίνει για ένα άτομο να ζει εδώ μέσα. Και από τη στιγμή εκείνη η ουρανία προσφέρεται να μας βοηθήσει, μας ακολουθεί στα γυρίσματα και γίνεται κατά κάποιο τρόπο η εμψυχώτρια και ένα σημείο αναφοράς, ο κύριος άξονα της εκπομπής μας. Ήμουνα η ουρανία, μου λέει, μια φοιτήτριά σας. Αυτό το ήμουνα με κάνει να κοντοσταθώ. Τι σημαίνει ήμουνα? Τι είναι τώρα? Πέρασε στην άλλη όχθη. Πιο ρόδινα. Φύση, φύση. Λατρεύω τη φύση. Με κάμπινγκ, να κάνω κατασκήνωση, να κάνω μπάνια στη θάλασσα θέλω. Μου στερήσανε, στεναχωρήθηκα κύριε Ατσαρίου, μου στερήσανε την άδειά μου. Μου στερούνε την... Γιατί, τα παίρνω τους φαρμακοβιομηχανίες, γιατί μου στερούνε την άδεια, γιατί, τι τους έκανα, το 87 τι τους έκανα. Δεν είχα ψυχωτικό σύνδρομο, λέει, γιατί η αρρώστια μου. Επιθετικότητα, τη μανούλα μου χτύπαγα, δεν χτύπαγα κόσμο. Και γι' αυτό έχω μετανιώσει. Θέλω να πω στην ομάδα σας, να σας βοηθάω. Να παρακολουθώ και σεμινάρια στη σχολή. Θέλω κάποια στιγμή, θα δω, ξέρει πότε θα γίνω καλά. Αλλιώς θα πεθάνω. Δεν θέλω να ζήσω άλλο. Με κολλήσατε μικρόβια, κύριε Ατσαλιγούλου. Φοβάμαι, τρέμω, έχω πάθει αρρωστομανία εδώ μέσα. Η πατήτηδα σε, ξέρω εγώ τι να πω. Πρέπει να πάω στη γυναικολόγο μου να κάνω το τεστ μου και δεν με αφήνουνε. Η κυρία Χαραλάμπουσου είναι λίγο σκληρή μαζί μου, άγρια μαζί μου. Η ουρανία θέλει να μας μιλήσει και μας μιλάει με ένα δυνατό λόγο που σε κινητοποιεί. Εκθέτει τις σκέψεις, τα όνειρα, τις αγωνίες, την οδύνη του ψυχισμού της, έτσι όπως αυτός πλήττεται από μια κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη και που η κάμερα καταγράφει με τη θέλησή της. Έχω την αίσθηση, και γι' αυτό δείχνουμε αυτό το πραγματικά φορτισμένο υλικό, έχω την αίσθηση ότι η ουρανία δικαιώνει με ένα μοναδικό τρόπο την φιλοσοφία των εκπομπών αυτών. Η ψυχική διαταραχή δεν είναι ένα θέμα απαγορευμένο, δεν είναι ένα ταμπού. Είναι κάτι που μας αφορά, που υπάρχει, που πάντα υπήρχε, που καθορίζει με ένα παράξενο τρόπο, όχι μόνο την άλλη όχθη, αλλά ακόμα και αυτή εδώ, την όχθη του φυσιολογικού. Ένας δυνατός λόγος που αξίζει να κατατεθεί. Θέτει ερωτήματα σημαντικά. Τι είναι τρέλα, ρωτάει, τι είναι ψυχοσική συνδρομή, πώς γίνεται κανείς καλά, πώς λειτουργούν τα φάρμακα. Όλα αυτά τα ερωτήματα που βασανίζουν ακόμα και σήμερα την επιστημονική σκέψη και βασανίζουν και τον ψυχισμό των ψυχικά διαταραγμένων ατόμων που τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να τα εκφράσουν με τόση δύναμη και σαφήνεια όπως η ουρανία. Και έχουμε και τα 3 παιδιά ψυχολογικά προβλήματα, κύριε Τσαλιγόγλου, αλλά είμαστε αγαπημένα αδέρφια. Αγαπημένα αδέρφια. Ξέρετε τι πάει να πει αγαπημένα. Φιλάκια, Γιωργάκη. Ο Γεύσο, πού το πήρε ο άνεμος, το γράμμα. Ξέρεις, ο ξαδερφό μου. Είναι πράγματα που δεν κάνει να πω μπροστά στην κάμερα. Θα ηρεμήσω. Πού θα πάει. Δεν θα τρέχω πολύ. Θα κοιμάμαι. Θα τρώω ό,τι μου δίνουν. Κοντεύω 10 κιλά. Έχασα 33 κιλά μόνη μου.
Εσάς ένα χρόνο και πήρα 10 κιλά τώρα. Ό,τι και να μου δώσουν αυτό, τι πράγμα είναι αυτό, τι ταινία έχω μέσα μου. Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις καλύτερα εδώ μέσα. Τώρα. Τώρα που μιλάμε σωστούς ανθρώπους και λογικούς. Θέλουνε, ο Παρέ το έλεγε, συναισθήματα και λογική ταυτόχρονα. Θέλουν να μου στερήσουνε τη λογική μου και το συναίσθημά μου. Εγώ διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Δεν έχω μόνο υποχρεώσεις μες στο τμήμα, έχω και δικαιώματα. Να βγαίνω μία ώρα το απόγευμα και μία ώρα το πρωί, να κάθομαι στη φύση. Γύρω μας υπάρχει και στο νεοχώριο Καρδίτσας φύση. Από εκεί είσαι. Από εκεί είναι ο μπαμπάς. Εκεί γεννήθηκε. Στην Καρδίτσα. Εγώ γεννήθηκα στο Εγάλιο, στο Κοντομήτρο, την κλινική. Και λόγω ρουσφετιών δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Τα παιδιά μας. Όλη η Ελλάδα δεν μπορεί να βρει δουλειά. Τα παιδιά μας, γιατί τα αγαπάω τα παιδιά, δεν θέλω να πάθαινε ένα κακό. Ο Νίκος βρίσκεται εκεί ψηλά ο ξαδερφός μου. Και αν πάθει ποτέ οι γονείς μου, θα πάω κι εγώ εκεί ψηλά, θα αυτοκτονήσω. Βλέποντας την κλονιστική αυτή μαρτυρία της ουρανίας, ο νους μου πηγαίνει στους άλλους. Αυτούς που η αρρώστια τους φτώχυνε, τους χρόνιους ασθενείς, που η ψυχική διαταραχή σιγά σιγά τους ερήμωσε από φαντασία, από συνέστημα, από λογικό ιρμό της σκέψης. Αυτούς, στα ψυχιατρία, στα σπίτια, στους δρόμους, που κι αν οι θεραπευτικές δομές καταφέρουν να τους φέρουν ξανά πίσω, θα γυρίσουν από το πεδίο της μάχης λειψή. Η ουρανία όμως δεν είναι αυτό. Η ουρανία είναι μια τυπική εικόνα όλων των νέων ατόμων που μπαίνουν στη μεγάλη περιπέτεια της διαταραχής προσωπικότητας και αγωνίζεται, αντλώντας από τις υγιείς πλευρές της προσωπικότητάς της, από τις υγιείς σχέσεις, από το πολιτισμικό της υπόβαθρο, να βρει μια λύση και να κρατηθεί και να μην χαθεί μέσα στην ανωνυμία που της βρόχνει η ψυχική διαταραχή. Πρέπει να πάω μέσα. Προσπαθώ να συγκεντρώνω το μυαλό μου. Γράφω πιο πολύ, όπως είδατε. Ναι. Προσπαθώ να συγκεντρώνω το μυαλό μου για να διαβάζω. Έχετε κανένα καλό βιβλίο να μου προτείνετε να μου φέρετε την άλλη εβδομάδα? Έχετε κάποιο καλό βιβλίο? Πέστε μου ένα βιβλίο που άλλο που έχετε γράψει. Λογοτεχνία. Όχι λογοτεχνία. Ένα πεζογράφημα, πώς θα λένε. Έχουμε. Πας καθόλου. Πάω, δεν με αφήνουνε. Μου λένε ή στο γραμματιακό ή στη βιβλιοθήκη. Ωραία που είναι τώρα. Είχε ωραίες μέρες. Ωραία που είναι τώρα. Αλκιονίδες μέρες είναι. Κρυώνεται κυρία Τσαλίκο. Θα πάθετε πνευμονία. Βροχικό άσμα έχει η μάνα μου και ζάχαρο μαζί. Γι' αυτό πήρα τον καφέ μου σκέτο, να κάνω λίγο δίαιτα, να κάνω πάλι αερόμπικ και γυμναστική. Έκλεισα για το κόρπου στο γυμναστήριο που πήγαινα. Λοιπόν, να κάνω γυμναστική και να βοηθήσω τον πατερούλη μου να τελειώσει το σπιτάκι μου. Να διαβάζει ο Ηλίας εκεί, να διαβάζω και εγώ εκεί. Ή να διαβάζω μόνη μου εκεί, στο σπιτάκι μου. Έχω σπιτάκι, κυρία Τσαλίκογλου. Είναι χαριτωμένο. Το σπιτάκι μου. Την Κυριακή θα με πάρει ο πατερούλης μου. Δεν πειράζει, ας κάτσω εγώ μια μέρα μέσα. Ακόμα. Αλλά δεν μπορώ άλλο το μέσα. Είμαι στα βαριά περιστατικά. Η ουρανία είναι τυπικό παράδειγμα όλων των νέων ατόμων που μπαίνουν στη μεγάλη περιπέτεια της ψυχικής διαταραχής. Αυτή που σκοπό έχει να σπάσει την ταυτότητα, να διαλύσει το αίσθημα του είναι, του υποκειμένου, του ατόμου, του ανθρώπου, να τον κάνει να μην νιώθει πια ότι είναι άνθρωπος ξεχωριστός. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη καταστροφή που γίνεται στο εσωτερικό, που καταργεί την εσωτερική ψυχοσωματική ενότητα, που καταργεί τα όρια ανάμεσα στο μέσα και στο έξω,
που καταργεί τα όρια ανάμεσα στο άτομο και στα άλλα άτομα, μία διάσπαση η οποία οδηγεί σε μια ανωνυμία τραγική, πολύ διαφορετική από αυτή που μπορούμε εμείς να φανταστούμε για τους εαυτούς μας. Γιατί εμείς τη φανταζόμαστε την ανωνυμία σαν κάποιος με όνομα που οι άλλοι δεν το ξέρουν. Ενώ εδώ η ψυχική αυτή διαταραχή φέρνει την ανωνυμία κάποιου που δεν είναι τίποτα και που δεν αντιπροσωπεύει για τους άλλους τίποτα. Ουδείς έναντι ουδενών. Όποιον πλησιάζω, απομακρύνεται από κοντά μου. Γιατί? Τι, σκορπάω θάνατο, τι κάνω, είμαι καλή κοπέλα, τι κάνω, Παναγία είμαι. Νομίζω με τα χάβια ότι είμαι Παναγία. Παρέστηση είναι, ε. Φιλάκια, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Όχι μόνο κλάμα, μια ζωή κλάμα, ε. Μια ζωή ετήδες από κλάμα. Αισθάνομαι και λίγο ένοχος, με την έννοια φάρμακα, φαρμακευτικές εταιρείες, είπε η κοπέλα. Είμαι ψυχίατρος, έχω κι εγώ ένα ρόλο μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Γεγονός είναι όμως ότι η συνενοχή είναι, δεν είναι μόνο δική μου ενοχή, την αισθάνομαι εγώ αυτή την ενοχή, είναι γενικότερη. Ναι. Άκουσα στη διάλεξη χθες, όχι ευρωπαϊκό, ηλικιακό φάσμα. Είναι η ψυχασθένεια μεταδοτική, δηλαδή κληρονομείται. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία είναι υπό έρευνα και δεν είναι της στιγμής να το πούμε αυτό. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς, άλλοι λένε ότι δεν κληρονομείται. Μα δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ασθένειες πάντα υπήρχαν στους ανθρώπους και πάντα θα υπάρχουν. Εγώ δεν έχω τοπίες ότι δεν θα υπάρχουν ασθένειες. Το ζήτημα είναι πώς αντιμετωπίζονται οι ασθένειες και μία από αυτές είναι η ασθένεια, ας πούμε, της ψυχής σας. Είναι ένας υπερβολικός όρος. Εγώ το παραδέχομαι ότι είναι ένας όρος υπερβολικός. Ψυχιατρική. Δηλαδή ιατρός της ψυχής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα ερώτημα. Είναι μια υπερβολή. Παλιά τη λέγανε φρενολογία. Τη λέγανε φρενολογία. Δηλαδή μια επιστήμη που ασχολείται με τις... Πόσο κοντά είναι η τρέλα με τη λογική, πόσο κοντά είναι αυτά τα δύο? Ένα μεγάλο ερώτημα φιλοσοφικό. Μάλιστα τώρα τελευταία διαβάζω ένα βιβλίο που ενός διαλόγου του κάνει ο Φουκώ με τον Ντεριντά και λέγεται ακριβώς όπως το λες εσύ. Δηλαδή η τρέλα και η φιλοσοφία, έτσι επιγράφεται τώρα πρόσφατα βγήκε. Δεν ξέρω να εξηγήσω κανένα ψυχίατρο, γιατί ήταν άδικο όταν με φαίνανε εμένα εδώ μέσα. Ήταν πολύ άδικο. Ήταν τόσο άδικο που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ μέσα, γιατί η ψυχιατρική εμπλέκεται πάρα πολύ στενά με τη δικαιοσύνη, με την κοινωνική πρόβλημα, με όλα αυτά. Είναι ένας θεσμός περίπλοκος, πολύπλοκος. Ένας περιθωριακός θεσμός στην κοινωνία, ένα πράγμα που το ζούμε κάθε μέρα εμείς. Αισθάνεται την αδικία, γιατί λέει σήμερα να είμαι εδώ πέρα, στα καλά καθούμενα, ήρθε η αστυνομία, με πήρε, με έφερε εδώ, για ποιο λόγο να με φέρει εδώ πέρα, σου λέει η γυναίκα, και να μην είμαι στο σπίτι μου, γιατί δεν επιλέγω εγώ που θα είμαι σήμερα και είμαι εδώ πέρα και δεν είμαι κάπου αλλού. Είναι ένα πράγμα, ένας θεσμός που... Πού αλλού μπορούσατε, είσαι σαν δηλαδή. Έλατε, εσύ, εγώ. Εγώ αναγκαστικά έρχομαι εδώ γιατί δουλεύω. Εσύ που μπορείς. Εγώ στο σπίτι μου. Έλατε. Εγώ στο σπίτι μου. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί καλά το κρατάω το μικρόφωνο. Έλατε. Γιατί δεν έχω ξανακρατήσει μικρόφωνο. Γιατί είσαι Μας εδώ. Παίρνει η κάμερα, είναι η εικονική κάμερα. Μας παίρνει η κάμερα, ε. Λοιπόν, να στείλει ένα μήνυμα στον παπά. Παπά, να σε καλά πάντα. Θες να με ρωτήσεις τίποτα άλλο? Τι σημαίνει ψυχοτικό σύνδρομο? Αυτές είναι διάφορες ηπιότερες, ας το πούμε, ηπιότερες διαγνώσεις για να μην μπούμε πιο βαριές, ας πούμε, λέξεις που λέγαμε στο παρελθόν. Σχιζοφρένειες και τέτοια πράγματα. Δεν τα λέμε πλέον. Λέμε μια συνδρομή που αφορά την ψυχική σφαίρα μας,
η οποία μας κάνει και σαν όμως καμιά φορά χαμένη, διχασμένη. Εγώ τι πιστεύω, γι' αυτό έβαλα φωτιά στο δωμάτιό μου και είμαι τιμωρημένη, να βγουν όλοι οι άνθρωποι από την ψυχιατρία να πάνε στα σπίτια τους. Εγώ αυτό πιστεύω. Τα ταβόρ δεν είναι για τα μικρά παιδάκια. Τα ταβόρ είναι για βαριές καταστάσεις. Τα ταβόρ. Το ταβόρ είναι ένα φάρμακο που το παίρνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Είναι ένα από τα ελάσσονα ψυχοφάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον έξω στην κοινωνία. Το ζήτημα με ένα από τα σοβαρά ζητήματα της ψυχικής νόσου, ένα από τα σοβαρά ζητήματα είναι η δυσανεξία που δείχνει ο κόσμος, η κοινωνία, στο λεγόμενο παράδοξο, στον λεγόμενο παράδοξο λόγο των ψυχασθενών. Άμα είχαμε μεγαλύτερη ανεκτικότητα να ακούμε τι λέει ο άλλος, αν είχαμε αυτιά που μπορούν να ακούνε και την παραδοξολογία και την... και το... Ακριβώς. Οι πιο πολλοί άνθρωποι όταν αρχίσεις και μιλάς για τηλεπάθειες και ίδια πράγματα θα έχουν ακόμα μέσα. Ουρανία, ακριβώς. Ακριβώς. Θα έχουν ακόμα μέσα. Αν μιλήσεις για τηλεπάθειες, για τέτοιες... Για μετεμψύχωση και για αυτά πράγματα, θα με έχουν εδώ μέσα. Δεν ανέχεται εύκολα ο κόσμος, η κοινωνία δεν ανέχεται την παραδοξολογία ενός ανθρώπου που πραγματικά όμως υποφέρει από μια ψυχική νόσο. Υποφέρω. Αυτό είναι σίγουρο, το υποφέρω. Δεν θα υπέφερα, αν υπήρχε υγιεινή διατροφή στο σπίτι και ήταν πράγματα ήρεμα στο σπίτι, δεν θα υπέφερα, κύριέ μου. Το όνομά σας? Δεν είναι Φίλιππο. Φίλιππο, εμένα με λένε Ουρανία Τέκου. Τώρα που θα πάω στο τμήμα, έχω καθήλωση? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αυτά τα μέσα, αν χρησιμοποιούνται μόνο για μερικές ώρες. Οι παλιές εγκαταστάσεις, αλυσίδες, δεσίματα, ηλεκτροσόκ και στα δημόσια ψυχιατρία έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μακάρι, δόξα σε Θεό, γιατί δεν ζούμε στο μεσαίωνα, ρε παιδιά. Η Ουρανία, εκεί μπροστά στην κάμερα, θέτει τα σημαντικά ερωτήματα. Τι είναι σχιζοφρένεια, τι είναι ψυχοσική συνδρομή, είναι κληρονομικό, θα γίνω καλά, πώς λειτουργούν τα φάρμακα. Αυτά τα ίδια τα ερωτήματα που βασανίζουν μέχρι σήμερα την επιστημονική σκέψη. Τα ερωτήματα που βασανίζουν πολλά ψυχικά διαταραγμένα άτομα που όμως δεν έχουν τη δύναμη και τη σαφήνεια να τα εκφράζουν έτσι όπως τα εκφράζει η Ουρανία. Η Ουρανία μιλά εξ ονόματος όλων αυτών. Έχω σχιζοφρένεια. Τι νόημα έχει να μιλάμε γι' αυτό? Δεν είναι καλύτερα να συνεχίσουμε? Πιο ωραία. Γιατί φοβάσαι? Γιατί έχεις φοβάσει τις λέξεις? Πάμε το ηλεκτροσόκ, το τρέμω. Ναι, δεν νομίζω όμως ότι γίνονται τέτοια πράγματα σήμερα εδώ πέρα. Δεν γίνονται έτσι. Ε? Σήμερα δεν θα γίνουν, Όχι. Έτσι. Μου είναι κάτι από το παρελθόν, κάτι που σε φοβίζει το παρελθόν. Βέβαια γίνονται, εξακολουθούν να γίνονται πάρα πολλά ηλεκτροσόκ σε ιδιωτικές κλινικές. Και ενώ σε εμάς εδώ πέρα τα ηλεκτροσόκ περιορίζονται στις απόλυτες ενδείξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Και όταν αποτυγχάνουν οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά τίνει στα μεγάλα δημοκρατικά νοσοκομεία να κατεργηθεί. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση με τις ιδιωτικές κλινικές. Είναι κάτι το... δεν ξέρω τι να πω. Θα σας πω εγώ κάτι άλλο. Γιατί κολλάει το μυαλό μου? Και εμένα μερικές φορές κολλάει το μυαλό μου. Κολλάει το μυαλό μου. Κοίταξε να δεις τώρα, πλάκα μου κάνουν. Μια φορά τόση ώρα που είμαστε εδώ πέρα. Πώς είναι η κάτι κάμερα? Τόση ώρα που είμαστε εδώ πέρα δεν έχει κολλήσει καθόλου το μυαλό. Παιδιά, μήπως είναι η κάτι κάμερα? Αυτά. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κουράστηκα πλέον να μιλάω πολύ. Είχα υπερκινητικότητα, υπερομιλητικότητα και μάλιστα υπήρχαν τότε το 12 κάτι τσιγάρα Lexington και εγώ με το ηλεκτροσόκ τα χάπια το συνέδεα στο μυαλό μου ότι Lexington πάει να πει μιλάω πολύ. Και γάμνιζα Lexington. Ναι, ναι. Είναι από τα χαρακτηριστικά αυτό της παρεστήσεις, των ψυχικών νόσων. Οι λέξεις παίρνουν μια φοβερά μεγάλη διάσταση. Δηλαδή
αν πούμε κάτι τι είναι η ψυχική νόσος, με δύο λογάκια μπορούμε να πούμε είναι η αδυναμία κατανόηση του συμβολικού του λόγου. Πραγματικά αυτό δείχνει ότι, που είπε η κοπελίτσα, δείχνει ότι έχει υφίσταται η ψυχική νόσος, υφίσταται σαν νόσος, ας πούμε, της αδυναμίας της γλώσσας, του λόγου. Αυτή είναι πιο, βέβαια, άλλοι συνάδελφοι ψυχίτες θα λέγανε, μα αυτό μόνο είναι. Είναι και κάτι άλλο. Μπορεί να είναι και μια οργανική νόση που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα το τι συμβαίνει πίσω από αυτό. Να κάνω ένα κεφαλογράφημα, μήπως έχω κανέναν όγκο στο κεφάλι και δεν το ξέρω. Ναι, αυτό ακριβώς που είπε η κοπέλα επιβεβαιώνει την ιατρογενή άποψη, η ιατροκεντρική άποψη ότι είναι η ψυχική νόση. Μήπως συμβαίνει κάτι στο μυαλό μου, κάτι λειτουργικό, κάτι το οποίο άμα το κάνω θα σταματήσει κλπ. Είναι μια διαμάχη. Σε μια επιστημονική διαμάχη που ακόμα είναι σε εξέλιξη. Μπορώ να καπνίσω ένα τσιγάρο. Επιτρέπεται το κάπνισμα. Στην παρέα. Μέσα από το λόγο της ουρανίας εμφανίζεται ανάγλυφα η οδύνη, ο ψυχικός πόνος που κατασπαράσει τον ψυχισμό της. Η ψυχική διαταραχή συχνά, πολύ συχνά, είναι συνυφασμένη με αυτή την οδύνη και κανείς δεν έχει το δικαίωμα στο όνομα καμιάς δίθεν προοδευτικής ιδεολογίας να αφήσει αναπάντητη αυτή την οδύνη. «Θέλω να γίνω καλά», λέει η ουρανία, και δικαιούται αυτή, όπως και κάθε άλλη ουρανία, δικαιούται να το επιθυμήσει, να το ζητήσει και στο τέλος να το πετύχει. Γιατί εκεί που βρίσκεται σήμερα η ψυχιατρική έρευνα και η ψυχοθεραπευτική έρευνα, το αίτημα αυτό, το αίτημα του «θέλω να γίνω καλά», δεν είναι καθόλου ουτοπικό, δεν είναι καθόλου ανέφικτο. Ας κάνουμε όμως εδώ μια ευχή. Το αντίτιμο της θεραπείας, που είναι το ζητούμενο, το αντίτιμο της θεραπείας, ας μην είναι η απώλεια του προσωπικού λόγου. Ας μείνει κάτι από αυτή την εκρηκτική επαφή που έχει η ουρανία και πολλές άλλες ουρανίες με το βιωματικό λόγο, το συνέστημα και τη φαντασία. Ο διάλογος με ηρεμεί εμένα. Θέλω ψυχανάλυση, δεν θέλω σκέτη, θέλω εργασιοθεραπεία, δεν θέλω σκέτη θεραπεία μόνο. Η πολυπλοκότητα της παρέμβασης, πολυπλοκότητα, έθιξε την πολυπλοκότητα της παρέμβασης απέναντι στο φαινόμενο της ψυχικής νόσου. Μίλησε για εργασία, μίλησε για ψυχανάλυση, μίλησε για ακόμα και κάτω από συνθήκες διαφορετικές, θα μίλαγε και διαφορετικά και για τη φαρμακοθεραπεία, πιστεύω. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες, κάτω από μια πιο, ας πούμε μια βαριά έκφραση του κοινωνικού ρατσισμού απέναντι στην τρέλα, στην ψυχική νόσο, είναι αυτό η αφαίρεση του λόγου, δεν από τον παθόντα. Είναι αν ξέρετε πολιτικό συστήματος, πώς είμαστε εμείς οι άνθρωποι, πώς είναι η κοινωνία μας, αφαιρούμε το λόγο. Εγώ δεν ήθελα να σπουδάσω κοινωνιολογία, αλλά όταν μπήκα, ήθελα να σπουδάσω ψυχολογία στη Θεσσαλονίκη. Να μένω μόνη μου, να είμαι αυτοδύναμη, όλα πήγανε στραβά, όλα πήγανε στραβά. Γιατί, έβγαλα τρίχες από τα χάπια, γιατί, είναι αμαρτία, γιατί. Είναι αμαρτία, μεγάλη αμαρτία αυτό. Είναι και ένας αγώνας όμως. Γιατί αγαπάω όλο τον κόσμο, δεν το μισώ τον κόσμο. Λένε πως είμαι η Παναγία. Λέμε, εγώ το λέω. Παρέστηση είναι αυτό, Είναι παρέστηση. Είναι μια δύσκολη απάντηση στην ερώτησή σου. Είναι μια αίσθηση που έχεις ότι είσαι κάτι το ξεχωριστό. Κάτι το διαφορετικό. Ναι, πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Το ονομάζεις Παναγία. Το ονομάζω Ουρανία τελικά. Ουρανία. Είδες, άλλαξε και λέξη. Είναι το όνομά μου το αληθινό είναι. Παιδιά, κάτω την κάμερα είναι. Τι έγινε. Πέρυσι έκανα απόπειρα αυτοκτονίας. Φέτος είπα θέλω να ζήσω. Θα ζήσω.